Να δώσω χαρακτήρα στα παιδιά. Κάνω μια πολύ σημαντική νίκη και από πλευρά του Βοήθρου αλλά και από βαθμολογικό. Βαθμολογικής βαθμούς. Θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο, μετά το πρώτο μισό, αρχίσαμε τα βία στα λάθη, κάναμε πάρα πολλά λάθη με αποτέλεσμα να δώσουμε στον ΠΑΟΚ τον έλεγχο του παιχνιδιού και κάποιες τις ευκαιρίες που είχε. Το δεύτερο μήνυμα ήταν καλύτερο, ξεκίνησαν πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Κάναμε τις ευκαιρίες μας, βρήκαμε τον γκολ. Κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη, όπως είπα πριν. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα θέλησης που έχει κάθε ομάδα και το στόχο που θέσαμε να έρθουμε εδώ μέσα να κερδίσουμε. Το πραγματοποιήσαμε και τα διαφορετικά τους χαρτίες στα παιδιά. Coach, πέφτει εσύ η νίκη για την ομάδα σε τέρμι. Γενικά, έχει να παρόντω η ομάδα σε τέρμι να τα πηγαίνει καλά. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Έχει άλλα παιχνίδια το πρωτάθλημα. Πώς τώρα βελτιώνει ο κόσμο έτσι θέλει να του επαναφέρει, έχοντα δεν έχοντα την δυναμική του συνόλου και από το πάω, αλλά έχοντα τη λαμία την καρδιά των συμπόλων. Πόσο κάνει αυτό το παιχνίδι. Να σταθούμε σήμερα στη νίκη που είχαμε. Ήταν η δεύτερη σε συνεχόμενο τέρμι με δύο πάρα πολύ καλέ ομάδε από τον Ολυμπιακό και πάω. Θα ξεκινήσουμε από μεθαύριο μόνο, θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με το παιχνίδι της Λαμίας στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Πολύ ευχαριστώ. Ο Άρης σβήνει ουσιαστικά δύο αρνητικά αποτελέσματα με δύο ισοπαλία τέρμπι και αυτή η νίκη ασφαλώς δίνει και μεγαλύτερη αξία στην νίκη του Ολυμπιακού. Γιατί είναι το δεύτερο συνεχόμενο. Θεωρείς ότι με αυτή την εξέλιξη ο Άρης βάζει την πολύ για την τετράδα, δηλαδή αρχίζει πλέον και δημιουργεί και σκέψεις στους υπόλοιπους που θεωρητικά είχαν τους τέσσερις σίγουρους αυτή την προσπάθεια για το πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι κάθε νίκη έχει δική της αξία. Όσο σημαντική ήταν η συμπεριβή, ήταν σημαντική και με τον Ολυμπιακό. Εκεί πέρα είναι πάρα πολύ νωρίς για να λέμε μεγάλα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι δείξαμε ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Μια καινούργια ομάδα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Έχει πάρα πολλά παιδιά ακόμα, έχει πολύ δρόμο. Έχουμε πολλά περιθώρια εξέλιξης σαν ομάδα, πάρα πολλά ακόμα. Οπότε, κρατάμε τα καλά μας, κρατάμε τα θετικά μας. Η ομάδα έχει προσωπικότητα, παίζει με ποσοτικότητα, έχει παίζει με εμπειρία, έχει παίζει με αρκετή ποιότητα. Απλά πρέπει να βρούμε τη σταθερότητά μας και τα υπόλοιπα παιχνίδια για να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ευχαριστώ. Μικρό σπασμό έχει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμο για το Σαββατό. Κότσου, η ομάδα έπαιξε με δύο σημαντικές απουσίες, θεωρίες του Μάγιου και του Βέλε, του Φαβιάνου Πρέκης και του Βέλε, του Ζωπτήρι, όλες στην άμυνα, και κατάφερε τα δεξίδες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη διαχείριση όλων των μεταφορών, το να παίζει μάλλον τόσο σημαντικές απουσίες για να παίρνει τόσο σημαντικές. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να έχουμε απουσίες. Όμως έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές και όποιος παίζει πρέπει να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Μείναμε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά, αλλά όπως είπα, έχουμε ακόμα αρκετά περισσότερα παιδιά. Ευχαριστώ. Για την περίπτωση του Quaison, να το αναφέρουμε να πάρει κάποια λεπτά στη. Είναι νωρίς ακόμα. Θα αξιολογηθεί, αν θέλεις, για την ερωτάση που έχουμε τη Λαμία, θα αξιολογηθεί μέσα στην ομάδα. Αλλά είναι ανέτοιμος ακόμα. Κόουτς, πολλοί θεωρούν ότι φέτος ο Μάνο Γκαρσία είναι μια μεταγραφή που ουσιαστικά γιατί είχε ένα χρόνο με μεγάλη συνεχή. Είναι έτσι τα πράγματα γιατί από το παιχνίδι σε αυτήν την δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη πλέον. Το είχα πει πέρυσι. Είναι ξεκάθαρο από πέρυσι. Για τον Μάνο. Είπα ότι μόλις θα κάνει μια προετοιμασία για το παιδί, ήταν πολύ καιρό ξεχωριστή προετοιμασία. Θα είναι άλλο παίχτη. Δούλεψε. Είναι άλλο παίχτη. Είναι ένα περισβαρόμενο για την ομάδα μας.
εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Πώς, να πει μια ερώτηση. Σαν να μάθει μάθει φάνηκε σαν ώρα στο πρώτο μήκρο να προσπαθούσε λίγο να διαχειριστεί το μάτς και στο δεύτερο μήκρο πήγε πάρα πολύ θετικά από το σχήμα. Βέβαια έκανε πολλά λάθη που στο δεύτερο μισό του πρώτου, αλλά φάνηκε σαν να θέλει να το πηγεί στο δεύτερο μήκρο το παιχνίδι. Θέλουμε από την αρχή. Κάποια φορά, εντάξει, εμείς τι θέλουμε είναι και ο αντίπαλος. Από εκεί πέρα, όμως θεωρώ ότι προς το πρώτο μισό του χρόνου είχαμε τον έλεγχο, δηλαδή το κοντρολάραμε το παιχνίδι. Και επιθετικά βγήκαμε με πολύ καλές προϋποθέσεις. Άλλη μια προϋπόθεση μεγάλη ήταν όταν βγήκαμε με τον Μόρμα και τους παίχτες. Δηλαδή δεν είχαμε μια καλή τελική απόβαση συνεργασία. Αλλά στο δεύτερο μισό βγήκαμε ακόμα και δυνατά. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι με την έναρξη του δεύτερου μισού. Καλησπέρα. Να ρωτήσω το εξής, γιατί υπάρχει ένα ρητό στο ποδόσφαιρο ότι δείξουν τα χάπια σου μα πρώτη ομάδα έχει. Ο Άρης όπω φαίνεται ότι έχει καλού παίκτες στα χάπια και το μόνο σου και ο συμπορέντε. Αυτό σα δίνει τη δυνατότητα μήπω να παίξει και κάπου διαφορετικά, ίσω να αναλυθούν και κάποια άλλα στοιχεία που μπορεί να τα έχει η ομάδα και μπορεί να το καταλάβει. Εντάξει, είναι ανάλογα. Κατά την άποψή μου, πρέπει να μπορεί να διαβάσει και να ξέρει πάρα πολύ καλά το ρόστο και τη δυνατότητα που μπορεί να έχει μια ομάδα. Αυτό το ρόστερ έχει δυνατότητες και για άλλα πράγματα. Οπότε θα επιμείνουμε σε αυτό. Γι' αυτό είπα και πριν ότι έχουμε αρκετά περιθώρια περιπτώσει γενικά σαν ομάδα. Κώστα. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ. Θα πρέπει να αλλάξει το διακόπτη τώρα σε εμά όπω με τη Λαμία, διότι σε αυτή την ώρα έδειξε ότι τα πήγαινε αρκετά καλά. Εκεί όμω που ενδεχομένω να χαιρεί, είναι σε εμά όπω το έρχονται. Είναι η ίδια ερώτηση πριν. Θα το δούμε από την Τρίτη. Ας κάτσουμε τώρα να ξεκουραστούμε και έχουμε από μεθαύριο θα ασχοληθούμε με τη Λαμία. Σίγουρα θα πρέπει, σίγουρα αυτά τα παιχνίδια είναι διαφορετικά, αλλά θα πρέπει να έχουμε την οτροπία τη σωστή για να αντιμετωπίσουμε τέτοια παιχνίδια. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλές δουλειές, συγγνώμη που σας έχω, βλέπουμε πολλές ομάδες έχουν πρόβλημα απέναντι στις λεγόμενες μικρές ομάδες και πολλές υπάρχουν πολλές απόλυτες βαθμών από πόλους, οπότε ένα-ένα και όλα στην ώρα τους. Πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι, συγκεντρωμένοι και με την ίδια δίψα σε όλα τα παιχνίδια σαν ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της 5ης Ευρωπαϊκού. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.